Στο συγγραφέας, είναι και αναγνωρισμένος διεθνός αθλητής της σκοποβολής. Τον κάλεσαμε όμως σήμερα κοντά μας για σχόλια που έστειλε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για μια επιστολή συγκεκριμένα που έστειλε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσον αφορά τη γιορτή που έγινε στο Σύνταγμα με πρωταγωνιστή το Σάκη Ρουβά για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου της Αθήνας. Εξέφρασε λοιπόν μία άποψη ο Νίκος Μιχαλόπουλος ότι θα ήταν ίσως καλύτερα να έχει επιλεγεί ένας άνθρωπος του πνεύματος. Να διαβάσω χαρακτηριστικά για να ξεστραβωθούμε, είπες Νίκο. Έγραψες επίσης κάποιον άνθρωπο της δράσης, της προσφοράς, του εθελοντισμού, του ακτιβισμού, της σκέψης, του λόγου. Επίσης έγραψες ότι σχολίασες τους καλλιτέχνες που επιλέγονται για τέτοιες εκδηλώσεις, όχι μόνο τον Σάκη Ρουβά συγκεκριμένα, ότι στην πίστα γυμνή, στην επίδαυρο γυμνή, στο παιδικό θέατρο γυμνή έγραψες αρκετά. Η Ελλάδα της κρίσης έχει ακόμη παρακαταθήκες υπερηφάνειας να επιδείξει. Έχουμε ετοιμάσει κάποιο βίντεο, βοηθήστε με, ή κάποια καρτούλα, ή αυτά που θα διαβάσω εγώ. Αυτά, έτσι, για να θυμίσουμε λίγο στο κοινό, για όσους δεν είδαν τη χθεσινή μας εκπομπή, τη συγκεκριμένη ώρα, και να μπορέσουν να καταλάβουν τι θα κουβεντιάσουμε σήμερα. Γιατί αυτή είναι η Ελλάδα που μας κάνει ακόμη υπερήφανους όσον αφορά τους ανθρώπους, για παράδειγμα, οι οποίοι σώζουν τους μετανάστες στα παγωμένα νερά των νησιών μας. Πρότεινε λοιπόν άλλους ανθρώπους. Είπε ότι καλό θα ήταν ένας ναυαγοσώστης, ένας άνθρωπος του λιμενικού, ένας άνθρωπος του πνεύματος. Και όχι πάλι ένας άνθρωπος σαν το Σάκη το Ρουβά. Αυτά, έτσι, στην ουσία και στο περίπου αναφέρθηκαν. Και σε καλέσαμε λίγο εδώ γιατί... Για παράδειγμα, εδώ υπήρξαν αντιδράσεις. Απόψεις εμείς. Μα νομίζω ότι αυτό δημιουργεί διάλογο. Αυτό είναι το όριο του πράγματος και γι' αυτό το κάνω και δημόσια εξάλλου. Διαφορετικά τη γνώμη μου θα την κράταγα για το σπίτι μου, για τους φίλους μου, για τον κύκλο. Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι και νομίζω το καταλαβαίνετε, είστε πολύ εμπειροί άνθρωποι. Ασφαλώς και δεν έχω κάτι με τον κύριο Ρουβά. Μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ ως καλλιτέχνης. Δεν έχω τίποτα προσωπικό μαζί του και δεν τον γνωρίζω. Το λέω και στην επιστολή μου. Απλά αισθάνομαι ότι τα τελευταία κυρίως χρόνια έχει παραγίνει όλο αυτό το θέμα με τη μανία των μέσων που ξεπερνάει τελικά τα μέσα και πηγαίνει και σε ένα άλλο επίπεδο κοινωνικής ζωής που έχει να κάνει με την επωνυμία, που έχει να κάνει με τη λάμψη, που έχει να κάνει με το περιτύλιγμα. Με την εμπορικότητα. Με την εμπορικότητα αυτού του πράγματος. Ξέρετε, εγώ είμαι δάσκαλος, το είπατε και προλίγου. Και ξέρετε, είναι συγκλονιστικό όταν πηγαίνεις στα δημοτικά σχολεία και πλησιάζεις ένα μικρό παιδί και το ρωτάς τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, να σου λέει διάσημος, κύριε. Και ρωτάς εκείνη την ώρα, τι σημαίνει αυτό, ξέρεις. Και σας πληροφορώ ότι η περίπτωση του κυρίου Ρουβά είναι η καλύτερη περίπτωση διασημότητας που μπορούσε ένα παιδί να επιλέξει, γιατί έχει μέσα πολύ προσπάθεια αυτή η πορεία που έχει κάνει. Να. Όμως διάσημος μπορεί να είναι και η περίπτωση της Kim Kardashian, ας πούμε. Ή μπορεί να είναι αυτό που ζούσαν πριν μερικά χρόνια στην Ελλάδα, που ευτυχώς τα έφτισε και δείξαμε την ωριμότητά μας. Δεν φταίει όμως ο Ρουβάς γι' αυτό. Μα εγώ δεν είπα ότι φταίει ο Ρουβάς. Ότι τα παιδιά θέλουν να γίνουν διάσημα. Ξέρετε, δεν φταίει κανένας Ρουβάς. Να σας πω κάτι, χθες μου πήρατε και μια συνέντευξη και είπα στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τη συνεργάτη σας, με τη συνεργάτηδά σας, ότι κι εγώ, αν ήμουν στη θέση του κ. Ρουβά, θα είχα αποδεχτεί την πρόσκληση. Αυτός κάνει πολύ καλά τη δουλειά του και καλά κάνει. Το θέμα είναι εμείς γιατί το κάνουμε αυτό. Γιατί αυτή η επιμονή σε όλα τα πράγματα ενός ανθρώπου που είναι πάρα πολύ λαμπερός και το αναγνωρίζουμε όλοι. Και μήπως τελικά είναι η ώρα για την Ελλάδα να κάνει λίγο τη διαφορά και να δείξει αυτό που πραγματικά είναι. Όταν όλη η Ευρώπη έχει σηκώσει τύχη σήμερα και έχει πετάξει τους μετανάστες απ' έξω και έχει βάλει φράχτες και σκέφτεται να κάνει διάφορα πράγματα, εμείς που έχουμε υποφέρει περισσότερο από όλους και είμαστε στη βαθύτερη οικονομική κρίση από όλες τις άλλες χώρες, ήταν αυτό που είπατε πριν. Πέσαν άνθρωποι στα νερά και τους σώσανε. Και ρωτάω, δεν αξίζει αυτή τη στιγμή σε έναν από αυτούς να ανάψει το δέντρο της Αθήνας? Δεν μιλάω για το δέντρο του Golden Hall, ούτε του Μολ. Ασφαλώς. Καταλαβαίνω ότι σε αυτά τα πράγματα βεβαίως επιλέγουν συνήθως την Times Square, ας πούμε, μπορεί να φέρουν τη Μαντόνα να το ανάψει. Φυσικά. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά λέω, γιατί να μην κάνει η Αθήνα μια φορά τη διαφορά? Και να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα, τι με ενοχλεί. Πριν λίγες μέρες έγινε μια συνάντηση στο Σύνταγμα που κατεβήκαν άνθρωποι, διαμαρτυρήθηκαν, φωνάξαν από τις χιλιάδες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Είναι δυνατόν από όλο αυτόν τον κόσμο να κάναμε στάρ και να αναδείξαμε εκείνον τον πανέμορφο κριτικό? Μα ναι, είναι πανέμορφος. Και τι έγινε? Νομίζω η επιλογή του κυρίου Καμίνη δεν είχε κάποιο πολιτιστικό μήνυμα. Δεν ήθελε να δώσει κάποιο πολιτιστικό μήνυμα στο κοινό. Επέλεξε έναν πολύ λαμπερό άνθρωπο για να δώσει χαρά στον κόσμο. Ξέρετε, που συγκεντρώθηκε εκεί πολύ πέρα. Πολύ εύκολη λύση όμως.
Και ναι. Να σας πω και κάτι άλλο. Μα αυτό δεν είναι λέω... και κάποιο μουσείο. Δεν είναι δηλαδή τα εγγένεια ενός μουσείου. Μα δεν είπα εγώ ότι είναι κάποιο είναι μουσείο. Το άναμα ενός Χριστουγεννιάτικου μουσείου. Ναι, ναι, μουσείο πάλι το Σάκη Ρουβά. Ακριβώς. Μπορεί να βλέπω. Ναι. Αλλά και ο Σάκης πιο... Ρουβάς με τον να τον εκμηδενίζουμε και τα λοιπά. Εκμηδενίζουμε και τον κόσμο. Δεν το έκανα. Και τον κόσμο που βάζετε λόγο σας παρακαλώ. Μιλάτε για γυμνούς στην επίδαυρο. Γιατί λέτε δεν το προσωποποιήσατε ή δεν έχετε πρόβλημα με τον Σάκη Ρουβά. Όταν λέτε. Πιστεύετε ότι έχω πρόβλημα. Όταν μιλάτε συγκεκριμένα για γυμνό στην επίδαυρο, ήταν ο Σάκης που ήταν στην επίδαυρο. Όταν μιλάτε για σπραδόντια, μιλάμε για τον συγκεκριμένο κολλητά. Ήταν πολύ συγκεκριμένο. Δεν είπατε γενικώς για τους ανθρώπους του θεάματος. Ξέρετε, και επίσης, να σας πω κάτι. Ναι, ναι. Όταν κάποιος άνθρωπος είναι τόσο φωτεινός και τόσο λαμπερός, εννοείται ότι θέλουμε να δούμε. Καταλαβαίνω ότι μη ακαδημαϊκός, ωραία θα ήταν, αλλά δεν θα έπαιρνε την ίδια προβολή που πίστευα για να πουλήσουν τα περιοδικά. Μα γιατί. Μα τελικά αυτό μας ενδιαφέρει για να πουλήσουν μα τα περιοδικά. Μα δεν είναι θέμα περιοδικών. Είναι θέμα... Και να προβληθεί ένα πράγμα για να είναι λίγο πιο πιπεράτο. Ξέρετε, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι αυτό το πράγμα έχουν ρίξει πάρα πολύ στα παιδιά μας. Και να σας πω κάτι. Εγώ στην επιστολή μου ουσιαστικά υπερασπίζομαι τον κύριο Ρουβά. Απλά αυτό δεν φαίνεται. Δεν το κατάλαβα αυτό. Να σας πω γιατί τον υπερασπίζομαι, γιατί πιστεύω ότι εκμεταλλεύονται όλη αυτή την καριέρα του κυρίου Ρουβά και όλη αυτή τη λάμψη που βγάλω αυτά τα χρόνια για να κάνουν τη δουλειά τους. Μην μου πείτε αλήθεια. Δηλαδή ότι η επιλογή του σκηνοθέτη που τον έβγαλε π.χ. τον κύριο Ρουβά στην επίδαυρο δεν είχε να κάνει με τη λάμψη του κύριου Ρουβά. Μα ήταν καταπληκτικός όμως. Και αυτό το είπαν και όλοι. Όπως και στον κινηματογράφο, όπως και στην Ελλάδα. Πιστεύετε δηλαδή ότι η επιλογή της κυρίας Αρβελέρ θα πρόσθεται στη βραδιά μεγαλύτερη λάμψη από ότι. Θα προσφέρει ουσία. Δεν ψάχνω για λάμψη. Θα προσφέρει ουσία σε μια λογοτεχνική βραδιά. Σε μια λογοτεχνική βραδιά. Γιατί το λέτε αυτό. Και σας είπα, αφήστε στην άκρη την κυρία Αρβελέρ και τον οποιοδήποτε καθηγητή. Την αναφέρατε σαν παράδειγμα, γι' αυτό το άνεσα. Σας είπα αυτούς τους ήρωες. Εγώ νομίζω ότι ο Σάκης Ρουβάς είναι ένας άνθρωπος που απλά τον έχουμε βρει εύκολο και τον βαράμε. Επειδή κάποτε τραγούδισε τα μακαρόνια με κιμά. Δεν πρέπει να κάνει τίποτα. Δεν πρέπει να εμφανίζεται και τον βρίσκει. Δεν είναι ξαφνικά ότι κάποιο σε θαύμαζε. Μα ό,τι και να κάνει αυτό ο άνθρωπο. Δηλαδή μην το προσωποποιούμε τόσο πολύ δηλαδή. Μα προσωποποιείται από την αρχή, δεν το προσωποποιούμε εμείς. Αν ήταν η Νάντια Μπουλέλε, ο Δανείς με ένα όνομα, όποιο θέλεις όνομα, πήγαινε και άναμε. Δεν νομίζω ότι θα κάνατε τέτοια ανακοίνωση. Νομίζω ότι μας εξητάρει ή εξητάρει κάποιους ανθρώπους το πρόσωπο του Σάκη, γιατί δεν μπορούν να δεχτούν ότι τραγούδισε Θοδωράκη, δεν μπορούν να δεχτούν ότι πήρε βραβείο δράματος, δεν μπορούν να το δεχτούν. Θυμάμαι την κυρία Διαβάτη. Ξαφνικά, όταν ο Σάκης κάνει οτιδήποτε, αρχίζουμε και κομμάτια. Είχε μία απόκαρδια. Δεν έχετε παρακολουθήσει, γιατί αρθρογραφώ πολύ τα τελευταία χρόνια και υπάρχουν δεκάδες άρθρα μου. Ναι, μισό λεπτάκι στο διαδίκτυο που κυκλοφορούν κατά καιρούς. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι κάποιον λίγο πιο γνωστό που έχει κάνει κάτι που για μένα είναι φάουλ. Και λέω και πάλι, σε αυτή την επιστολή δεν φαίνεται πουθενά. Ότι εγώ κάνω κριτική στον κύριο Ρουβά. Μα όταν μιλάτε έτσι για, δεν είναι. Για γυμνούς, δεν κάνω... πίδευρο, για ποιον μιλάτε, ο σε ποιον αναφέρεστε. Ο κύριος Ρουβάς συμβολίζει κάποια πράγματα. Συμβολίζει αυτό το πάρα πολύ λαμπερό εξωτερικό που η εποχή μας φαίνεται πάσχει από αυτό το πράγμα. Ενώ χάνει την ουσία. Αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, όταν λέτε εδώ πέρα για άσπρα δόντια και γραμμωμένους κοιλιακούς, εγώ δεν έχω, δεν ξέρω ποιους άλλους. Μιλάμε συγκεκριμένα για το Σάκη. Ίσως να έχετε μετανιώσει μετά από τον τόρο που δημιουργήθηκε, αλλά και αυτό είναι. Δεν παίρνω πίσω ό,τι έχω πει. Δεν παίρνω καθόλου πίσω αυτά. Που έχω πει. Αλλά λέω και πάλι και το τονίζω και νομίζω ότι αυτό φαίνεται από την επιστολή μου ότι δεν μιλάω προσωπικά για τον κύριο Ρουβά. Ο κύριος Ρουβάς έτυχε να είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο πρωταγωνιστής και με κέντρισε για μήπως να πω αυτά που είπα. Δεν θα χρησιμοποιήσει καθόλου. Δεν ξέρω. Γιατί δεν είναι μόνο ο Σάκης που ανάβει δέντρα, ακόμα και στα εμπορικά κέντρα που ανέφερες πριν. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να πάνε. Πάρα πολύ. Απλά το θέμα. Ο Λιάκας της Κορδά. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, συμφωνείς, ακόμα και αν είναι εμπορικό και είναι ιδιωτικό το εμπορικό κέντρο. Θεωρείς ότι είναι πρότυπο ο Γιώργος Λιάκας και η Φέση Κορδά. Όχι, να πω κάτι άλλο. Δεν ποτέ, να σας πω, ποτέ δεν δίνεται στα μέσα. Τα μέσα δεν δίνουν ποτέ λόγο και βήμα για να μιλήσει ένας άνθρωπος λίγο έξω από την λεγόμενη εντός εισαγωγικών showbiz. Και όταν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, όταν εμένα με καλείτε σε εκπομπές και μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, ο συγγραφέα μου απαγορεύεται να μιλήσω για το έργο μου, γιατί μου λέτε ότι είναι εμπορική δραστηριότητα. Και την ίδια ώρα γυρίζω το επόμενο κανάλι και ακούω τον άλλο καλλιτέχνη να μιλάει για το CD του, το οποίο δεν είναι εμπορική δραστηριότητα ή δεν είναι εμπορική δραστηριότητα το θέατρο πρωταγωνιστή. Πάντως, αφού το θέτετε και έτσι. Αφήστε με λίγο να τελειώσω. Μας καλούν επίσης στα σχολεία μας, τους συγγραφείς, να μιλήσουμε στα παιδιά και έχω κάνει περισσότερες από 450 παρουσιάσεις τα τελευταία χρόνια σε Αθήνα και Κύπρο. Και ξέρετε, πολλές φορές όταν φτάνουμε εκεί και λέω το συγγραφικό μας έργο θα υπάρχει για όποιο παιδί θελήσει στο τέλος, ίσως να αγοράσει ένα βιβλίο. Και ακόμα και εκεί η πόρτα είναι κλειστή. Και την ίδια στιγμή επιτρέπεται τα παιδιά να πάνε εκπαιδευτικές εκδρομές στα θέατρα, όπου είναι υποχρεωτικό να πληρώσουν το εισιτήριο των 10 ευρώ για να παρακολουθήσουν με παράσταση. Όπως βλέπετε, λοιπόν, έχει γίνει ένας κανιβαλισμός του πράγματος και τα πάντα. Έχουν επηρεαστεί από αυτό που προβάλλουν τα μέσα.
Και τι προβάλλουν τα μέσα μέσων, τα τελευταία χρόνια. Επιλογής του Δημάρχου, μια αιμονή. Να επιλέξει τον κύριο Ρουφά να φωτίσει από αυτό. Γιατί νομίζει ότι το προβαλλόμενο πρόσωπο. Ο Δήμαρχος όμως έχει εκλεγεί από έναν κόσμο. Θέλετε στο Σύνταγμα. Γιατί όταν η εκδήλωση έγινε στις 7 η ώρα το απόγευμα, τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά. Αν πήγαινε κάποιο άνθρωπο των γραμμάτων, δεν θα πήγαινε όλο αυτό ο κόσμο. Αυτό ο κόσμο λοιπόν μετά, ξέρετε τι έκανε. Σίγουρα πήγε για ένα καφέ και άφησε λεφτά στον Έλληνα επιχειρηματία. Μπορεί να πέρασε πια μια βιτρίνα και αυτά τα λίγα λεφτά που έχει μπορεί και τώρα κάτι να έκανε. Θέλετε να μου πείτε δηλαδή, δηλαδή ότι η επιλογή ήταν ακριβώς για να όχι, βοηθήσουμε. Αλλά θέλω να σας πω ότι. Δηλαδή ότι η επιλογή του κ. Ρουβά ήταν ως πολιτή επιλογή. Όχι. Θέλω να σας πω όμως ότι ακόμα και αυτό που λέτε βοήθησε όμως. Βοήθησε γιατί άλλο να πηγαίνουν 50 άτομα για να δουν το θείο του ή κάποιον άνθρωπο και άλλο να πηγαίνουν 300 γιατί αυτά τα 300 κάτι θα αφήσουν. Αν το κάνουμε λίγο μία ανάπτυξη. Να ρωτήσω κάτι. Θα είναι καλύτερο και για όλους. Η σπουδαιότητα που δίνουμε σε ένα πρόσωπο μία κατάσταση. Πώς τη δίνουμε, ακριβώς με το να το προβάλλουμε πάρα πολύ. Πριν 15 μέρες έγινε στην Αθήνα ο σημαντικότερος αγώνας που γίνεται σε όλο τον κόσμο και προβάλλει τη χώρα μας. Ήταν ο Μαραθώνιος της Αθήνας. Ναι. Δεν είχαμε λοιπόν από εκεί μέσα να αντλήσουμε πάρα πολύ ωραίες ανθρώπινες ιστορίες. Οι όλες οι εκπομπές ασχολήθηκαν πάρα πολλές μέρες με το Μαραθώνιο. Σας παρακαλώ. Δεν ήταν μια δράση. Εμείς το ξέρουμε και την εκπομπή. Εγώ δεν αναδείξαμε. Σε αυτό με το Μαραθώνιο έχει δίκιο. Έχει δίκιο γιατί οι εκπομπές όλες έπαιζαν. Τους επώνυμους που πήγανε να τρέξουν. Ακριβώς. Ναι, ποιος τα έχει με ποια, ποια εταιρεία, ποιο τι φοράνε, αν έχουν ωραίο χαμόγελο, εντάξει, αυτό έχει δίκιο. Ο συνδυασμός πάντως είναι καλός, γιατί τα δελτία έπαιξαν, έχεις δίκιο, Δημήτρη. Δημήτρη έχει δίκιο, τα δελτία έπαιξαν. Δεν ήταν μόνο οι σελεπριτές. Και δεν παίξαν. Ήταν και πολιτικοί που πήγανε, τους είδαμε. Εδώ γίνεται, θέλει το κοινό να παρεύει. Γιατί δεν κάνουμε στάδιο. Ορίστε, εσείς, μισό λεπτό. Αυτό λέω. Καθίστε να σας δώσω το μικρόφωνο. Ορίστε, να έχετε το λόγο και μετά. Εδώ, παρακαλώ. Συγγνώμη για αυτό που θα πω. Δεν θέλω να προσβάλλω τον κύριο. Αλλά νομίζω κάπου μπερδεύει την κουλτούρα με την ψυχαγωγία. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει χαρά σε απελπισμένα άτομα, ας πούμε και, ακόμη και από φαγητό, και τους κάνει να ξεχάσουν λίγο τα βασανά τους, δεν είναι τόσο κακό. Αυτά τα παιδιά τα ίδια μπορεί να πεινάνε άλλες μέρες και να διαβάζουν και να τρώνε λίγο ψωμί, αλλά παίρνουν μια χαρά, έστω πρόσκαιρη. Και δεν είναι τυχαίο που όλα αυτά τα χρόνια... είναι ένα άτομο που πιστεύω... συγγνώμη, έχω λίγο τράκ, τα λέω αυτά. Δεν αισθάνομαι ότι έχετε τράκ, μια χαρά τα λέτε. Πιστεύω ότι είναι... ένα καλοσυνάτο άτομο. Ο Σάκης, ναι, ο Ρουβάς, ναι, είναι εξαιρετικό. Με ή χωρίς ταλέντο ή με μία μέση κατάσταση. Όμως το αποτέλεσμα είναι ότι δίνει μια χαρά στο εκάστοτε κοινό που τον ακούει. Και συνήθως είναι νέα παιδιά. Μάλιστα. Για να δώσω και σε άλλον το μικρόφωνο. Κάτι άλλο ήθελα να πω. Δεν πειράζει. Ναι. Θέλετε να πείτε και κάτι ακόμα, για να μην μονοπολίσετε. Δεν θέλω να σας προσβάλλω, να μιλήσουμε κι άλλοι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρίσλι μετά από 60 χρόνια ακούγεται ακόμα πολύ ευχάριστα πόνο. Ο Έλβις ζει. Εσύ ο Έλβις. Λίγο υπερβολική σύγκριση, επιτρέψτε μου, τον Έλβις Πρίσλι με τον Σάκη Ρουβά, αλλά εντάξει, θα το δεχτούμε. Για τα δεδομένα τα ελληνικά πάντα δεν κοιτάμε. Μία άποψη για το θέμα θέλουμε. Καλησπέρα, Τατιάνα. Καλησπέρα και στους συνεργάτες και στον καλεσμένο. Αγαπημένος μου ψυχολόγος. Και δικό σας. Μάλιστα, βλέπω. Λοιπόν, καταρχάς, καμία πράξη δεν είναι απαλλαγμένη από το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται. Αυτό που ενδεχομένως κάνει προκλητικό, ενδεχομένως το τονίζω, το ζήτημα αυτό, είναι ότι βρισκόμαστε σε κρίση. Δεύτερον, επειδή μιλήσαμε για τον κόσμο το media και τον απλό κόσμο που είναι από κάτω, ειλικρινά δεν γνωρίζω τι σχέση έχει στην Ελλάδα του 2015 και γενικά ο κόσμος των media με τον ευαίσθητο ψυχισμό του Έλληνα, ο οποίος περνάει κρίση. Και τέλος, επειδή η τέχνη προσφέρει σύμβολα και η αξία των συμβόλων είναι κατά πόσο μπορούν οι άνθρωποι που την παρακολουθούν να ταυτιστούν μαζί της. Δεν ξέρω, το τονίζω, τον συμπαθώ το Σάκη. Δεν ξέρω κατά πόσο ο μέσος Έλληνας μπορεί να ταυτιστεί με όλη αυτή τη λάμψη. Α, συμφωνείτε συνεπώς. Εν μέρη. Εν μέρη συμφωνώ, ναι. Μάλιστα. Στην ουσία, ναι. Στην ουσία συμφωνεί. Θα ήθελα για άλλη μια φορά πάντως να τονίσω ότι η αφορμή για αυτή την επιστολή. μάλλον το γεγονός του ανάματος του Ξενιάτικου Δέντρου ήταν η αφορμή για αυτή την επιστολή. Είναι πράγματα που θα ήθελα να πω για πάρα πολλά άλλα πράγματα. Θα σας απλά πω εδώ κάτι. Τώρα δόθηκε η αφορμή. Είναι για αυτό πολύ το ωραίο που γράψατε αυτό το άρθρο, γιατί δόθηκε η αφορμή να πείτε ωραία πράγματα.
Ευχαριστώ πολύ. Λέτε ωραία πράγματα. Εγώ διαφωνώ μαζί σας όσον αφορά στο άναμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ειδικά τα Χριστούγεννα, επειδή είναι λάμψη, είναι το απόλυτο πρόσωπο σεξ για να ανάψει το δέντρο. Χωρίς να είμαι φαν του, χωρίς να ακούω τη μουσική του. Είναι κάτι άλλο τα Χριστούγεννα. Είναι, είναι και κάτι άλλο. Αλλά όλη αυτή είναι και μια γιορτή η οποία έχει μια εμπορευματοποίηση. Δηλαδή, είναι μια γιορτή η οποία. Έχει ένα λαμπερό περιτύλιγμα από μόνη της, έτσι. Και διαφωνώ μαζί σας. Όμως, μέσα από αυτό που κάνετε και προσελκύσατε το ενδιαφέρον μας, το συνήθως επιφανειακό για τέτοια θέματα, περάσατε πάρα πολύ ωραία μηνύματα και έχετε δίκιο σε πολλά από αυτά που λέτε, πρέπει να σας πω. Εγώ απλά θα ήθελα να παρακαλέσω σε εσάς, που γιατί τα μέσα είναι άνθρωποι, δεν είναι ένα πρόσωπο πράγμα, δώστε και βήμα, δώστε και λίγο χρόνο, να ακουστούν και λίγο διαφορετικές φωνές. Δηλαδή, όταν έρχεται ένας άνθρωπος πολύ πετυχημένος και είναι μόνο από το χώρο της τηλεόρασης, του τραγουδιού, μπορείτε να το αφιερώσετε μια πάρα πολύ μεγάλη εκπομπή με πάρα πολλές προσωπικές ερωτήσεις και, Και αυτό, ξέρετε, δεν επηρεάζει εμένα, επηρεάζει τα παιδιά μας. Που κάνει αυτό το πρόσωπο να φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό. Και το μικρό παιδί δεν έχει τα φίλτρα για να ξεχωρίσει τι πραγματικά στη ζωή είναι σημαντικό. Εμείς πάντως θα θέλαμε πιο συχνά κοντά μας. Θα ήταν χαρά μου. Να λέτε τις απόψεις σας και διαφωνούμε. Θα ήταν χαρά μου. Δεν είναι ωραίο να διαφωνούμε. Υπέροχο είναι. Ωραία. Μα νομίζω ότι γι' αυτό γράψα και την επιστολή. Και εγώ θα ήθελα να προκαλέσω έτσι και όλο τον κόσμο που είναι εδώ σήμερα και με αυτό ίσως να κλείσουμε, αν δεν ξέρω αν έχουμε άλλο χρόνο. Ας φανταστούμε όλοι, νομίζω, και τέτοιες μέρες που είναι τη ζωή μας, σαν δύο λύκους, λοιπόν, μια και λίγο διαφωνήσαμε, έναν άσπρο και ένα μαύρο. Ας βάλουμε λοιπόν στον άσπρο λύκο όλα τα καλά που έχουμε μέσα μας. Αν βάλουμε στο μαύρο λύκο όλα τα κακά που έχουμε μέσα μας και ας φανταστούμε να μάχονται. Ποιος θα κερδίσει στο τέλος? Κανένας. Όχι. Αυτός που εμείς ταΐζουμε.